Food Expo 2014 στην Αθήνα. Έχουμε παρουσιάσει το ματσίνι, μια γευστική δοκιμή που είχαμε πει και πρόταση. Και μπροστά έχουμε κάποιον άνθρωπο που το γνωρίζει αυτό το προϊόν, οπότε ας μας πει ο ίδιος. Μου είναι πολύ γνώριμο το προϊόν. Ήδη το καταναλώνω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και από την ποιότητά του και από τη συσκευασία του, γιατί είναι πάρα πολύ βολική. Μπορώ να το τρυπάω από πάνω, να ρίχνω ένα ντοματάκι, να το τρώω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μακέτα συσκευασία, δηλαδή όλο το σύνολο με εμπνέει να το αγοράσω και το περιεχόμενο είναι σε επιβραβεύει, δηλαδή δεν σε απογοητεύει, δεν είναι μια ωραία συσκευασία με ένα άσχημο περιεχόμενο. Και το καταναλώνω με τον άντρα μου, ο οποίος είναι και αθλητής και προσέχουμε πολύ το τρώμε και τι βάζουμε στο ψυγείο μας και μας αρέσει πάρα πολύ. Σε ποιες στιγμές άραγε θα μπορούσε να καταναλωθεί το ματσίνι κατά τη διάρκεια της ημέρας? Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που μπορεί να καταναλωθεί, γιατί εγώ το καταναλώνω και στα σνακ. Δηλαδή κάθομαι μπροστά στη τηλεόραση και αντί να φάω πατατάκια, παίρνω αυτό και είναι σαν να τρώω σνακ. Εξαρτάται, μπορεί να μπει σε σάντουιτς, μπορεί να καταναλωθεί σε σαλάτες. Είναι πολλές οι μορφές υπό τις οποίες μπορεί να καταναλωθεί το συγκεκριμένο προϊόν. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος για 1,5 χρόνο το δοκιμάζει, το ξέρει καλά το προϊόν, θέλουμε και τη γνώμη του γι' αυτό πλέον. Πώς σας φαίνεται αυτή η μαργαρίτα που έχει μέσα μερικά το ματσίνι για να τα βάζει η μαμά για τα παιδάκια στο σχολείο? Είναι πάρα πολύ έξυπνο και όχι μόνο η μαμά, προσωπικά θα το έπαιρνα και εγώ μαζί μου αυτό. Φαίνεται πάρα πολύ βολικό και επειδή έχει hard top, βοηθάει στο να μην πιέζονται, να μην βγαίνουν οι χυμοί από τα ντοματάκια, να μένουν δηλαδή στην αρχική τους μορφή. Μου αρέσει πάρα πολύ, το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο. Να πούμε ότι αυτό δεν θα είναι το προϊόν, η μαργαρίτα θα δίνεται δώρο σε κάποιες συσκευασίες και απλά θα μπορεί να το ξαναχρησιμοποιεί κάποιος. Δεν θα είναι αυτό το προϊόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εγώ είμαι ήδη κατοχυρωμένη πελάτησα του προϊόντος. Οπότε μου αρέσει, εγώ θα το χρησιμοποιούσα, δεν έχω παιδάκια, αλλά θα το χρησιμοποιούσα. Γιατί είναι πάρα πολύ βολική η συσκευασία του. Αλλά ένας λόγος παραπάνω, αν έχει μία μαμά, θέλει να δώσει κολατσιό, είναι πολύ έξυπνο. Το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο. Πόσο σημαντικό είναι για κάποιον ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει ότι το προϊόν, πέρα από όλα αυτά που είπαμε από τη συσκευασία, είναι και βραβευμένο? Παίζει τεράστιο ρόλο. Είναι μια σφραγίδα επιβεβαίωσης του προϊόντος που ήδη αγοράζεις. Παίζει μεγάλο ρόλο. Για μένα προσωπικά παίζει ρόλο. Πιστεύω και στο σύνολο.